Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων για τον κατώτερο μισθό, τα δώρα και τις οριμάσεις. Εμπλοκή στις διαβουλεύσεις προκάλεσαν πληροφορίες ότι το Μέγαρο Μαξίμο εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το επίμαχο αυτό θέμα. Μάλιστα, υπήρξαν συνδικαλιστές οι οποίοι απειλούσαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τους εργοδότες αν δεν δοθούν σαφείς εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Από το Πρωθυπουργικό Γραφείο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ακριβείς διάλογοι που είχε ο Λουκάς Παπαδήμος με τους δημοσιογράφους. Θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να νομοθετήσει σε περίπτωση που η κοινωνική εταίρη δεν καταλήξει σε συμφωνία και το μισθολογικό κόστος ή θα το αφήσει αυτό στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Όταν ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος, θα το απαντήσω αυτό. Αυτή είναι η σωστή ακολουθία των γεγονότων. Η νομοθετική πρωτοβουλία για τις εργασιακές σχέσεις σε περίπτωση που δεν πετύχει ο κοινωνικός διάλογος είναι στη σκέψη της κυβέρνησης. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση πριν ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος. Το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΔΑΚΕ, η οποία προειδοποιεί πως δεν θα πάει στο διάλογο αν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ενώ ο Γιάννης Μανώλης δήλωσε στο Μέγκα. Ο κύριος Παπαδήμος τορπίλησε το διάλογο. Ήταν εγκληματικό λάθος αυτό που έκανε. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ εμένει στην πρότασή του για συνάντηση με τους εργοδότες, δεν συζητά σε καμία περίπτωση τη μείωση του κατώτατου μισθού και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μειώσεις μισθών μόνο σε επιχειρησιακές συμβάσεις υπό προϋποθέσεις, όπως έγινε και στον ΟΤΕ. Η σύμβαση είναι ένα ενιαίο σύνολο. Σωστό. Δεν μπορείς να ψωνίζεις αλακάρ. Η σύμβαση εκπνέει, ουσιαστικά εκπνέει, πρώτη εβδόμου του 2012. Και έρχονται σε ένα χρόνο προθύσερο και ζητούν κάτι άλλο. Όταν θα συζητήσουμε τη νέα σύμβαση, θα τεθούν όλα επιτάπητος. Καταρχήν το έχετε καταλάβει ότι είμαστε άνθρωποι που το διάλογο δεν το φοβόμαστε. Παγώσουμε. Και καθόμαστε να συζητήσουμε τα πάντα. Το αντιλαμβάνεστε ότι το επίδικο δεν είναι η άψη. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών τονίζει ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις χωρίς κόκκινες γραμμές λόγω των δραματικών συνθήκων στην οικονομία. Οι κόκκινες γραμμές διχάζουν τους κοινωνικούς εταίρους και ακυρώνουν το νόημα του κοινωνικού διαλόγου. Οι δραματικές συνθήκες στην οικονομία επιβάλλουν στις δυνάμεις της εργασίας να βρουν μαζί τις λύσεις για το πώς θα σώσουμε δουλειές και θα δώσουμε δουλειές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει τρία σενάρια για τον 13ο και 14ο μισθό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ημερησία, το πρώτο σενάριο προβλέπει τριετή αναστολή της καταβολής 13ου-14ου μισθού και πράξη νομοθετικού περιεχομένου εάν ο κοινωνικός διάλογος δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, προβλέπεται το καταβαλλόμενο δώρο να είναι ο κατώτατος μισθός των 751 ευρώ ανεξάρτητα από τις αποδοχές του εργαζόμενου και σύμφωνα με το τρίτο σενάριο εξετάζεται η καθιέρωση πλαφών αντίστοιχου με αυτό που ισχύει ήδη στο δημόσιο. Δηλαδή 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για δώρο Πάσχα, 250 ευρώ για επίδομα άδειας. Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι των εμπόρων επιμένουν στην πρότασή τους για τριετές πάγωμα μισθών μέχρι το 2014 και καταβολή των δώρων όπως είναι σήμερα. Οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για να αποφύγουμε νόμους σκούπα που θα σαρώνουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Οι προτάσεις μας είναι για πάγωμα των μισθών για μία τριετία και μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Ο Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε οριακή και σπάνια την νομοθετική ρύθμιση για τα εργασιακά, τόνισε όμως ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο μισθολογικό κόστος. Αυτή η νομοθετική παρέμβαση είναι οριακή. Υπήρξε σπάνια στη μεταπολιτευτική ιστορία. Όλες οι κυβερνήσεις την απέφυγαν. Είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν είμαστε. Πρέπει να γίνουν. Είναι το μισθολογικό κόστος ένα εκ των θεμάτων που θα έκανε ανταγωνιστική την οικονομία μας? Εγώ λέω είναι. Εφόσον λέω είναι, τι αυτό σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να διαπνέεται από ένα αίσθημα δικαιοσύνης, σωστό, αλλά ταυτοχρόνως όμως κάποια παρέμβαση και εδώ πρέπει να γίνει. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει μόνοι τους να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει οι δυνάμεις αγοράς να τα σαρώσουν όλα. Γι' αυτό νομίζω σωστά οι κοινωνικοί εταίροι επιμένουν να υπερασπίζουν αυτή την κατάκτησή τους και νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε μέσα από το διάλογο να οδηγηθούν σε μια λύση. Ο αναπληρωτής τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν πρέπει να περικοπεί ο 13ος και 14ος μισθός. Ότι αυτό θα ήταν λάθος. Όχι στην περικοπή του 13ου και 14ου μισθού. Ο μισθός και τα δικαιώματα του εργαζόμενου δεν είναι κόστος, αλλά μικρή επιστροφή του πλούτου που παράγει και του τον κλέβουν. Η ανταγωνιστικότητά τους φέρνει την εξαθλίωση. Το κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε δουλειά σε όλους τους Έλληνες, να υπερασπιστούμε τα προνόμια των εργαζομένων, αλλά να σκεφτούμε ταυτόχρονα και το 1 εκατομμύριο άνεργους. Αν δεν ισχύουν όλα όσα διέρευσαν σήμερα στον τύπο περί ενός νέου εκβιασμού για πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εάν δεν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα για μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια
πρώτου μεγέθους αντιδημοκρατική εκτροπή. Πρέπει να αποκρουστεί η κατάργηση ρυθμίσεων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να μειωθούν οι μισθοί. Η κοινωνία είναι εξαθλειωμένη. Η εργασιακή εφεδρεία κατέδειξε τα αδιέξοδά της. Βασική προτεραιότητα για το 2012 είναι η Ελλάδα, ξεκαθάρισε η Γερμανίδα Καγκελάριος στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Το θέμα της ελληνικής βοήθειας θα πρέπει να επιληθεί προτού η Ευρώπη αρχίσει να ασχολείται με την ανάπτυξη, τόνισε. Erste Aufgabe, die wir in diesem Jahr noch zu lösen haben, dass wir die Voraussetzungen für ein zweites Griechenland-Programm schaffen. Das heißt, dass die Verhandlungen mit den Banken hier auch vorangetrieben werden, damit hier gerade auch die Frage Griechenlands vernünftig gelöst werden kann, damit dann auch wir uns konzentrieren können auf die Strukturmaßnahmen in der Eurozone insgesamt. Είχαν προηγηθεί οι κρίσιμες συναντήσεις της Κριστίν Λαγκάρτ αργά χθες στο Βερολίνο με την Άγγελα Μέρκελ, αλλά και σήμερα στο Παρίσι με τον Νικολά Σαρκοζή. Κύριο θέμα συζήτηση στο δείπνο στην Καγκελαρία ήταν το νέο πακέτο βοήθεια στην Ελλάδα, το κούρεμα του ελληνικού χρέους αλλά και η κρίση στην Ευρωζώνη. Αμέσως μετά, ο εκπρόσωπος της Μέρκελ δήλωσε. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προσπάθειες για την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και η κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ μίλησαν και για την επικείμενη επίσκεψη της Τρόικα στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βερολίνο, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι για να δώσει την επόμενη δόση θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Η εκτίμησή της είναι ότι το κούρεμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 50%. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών της Κριστίν Λαγκάρτ και με τον Γάλλο πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Για το θέμα των μισθών και του μισθολογικού κόστους, τι θα πείτε? Θα βάλετε κάποιο φρένο, κάποιο όριο σε σχέση με τον κατώτατο μισθό ή, αν θέλετε, για το 13ο και 14ο μισθό? Ακούστε, κύριε Τρέμη, αυτό το οποίο η Δημοκρατική Συμμαχία παρουσίασε σήμερα είναι ένα συνολικό πρόγραμμα και είναι μια συνολική πρόταση. Ο λόγος για τον οποίο βάζουμε στο δημόσιο διάλογο καταρχήν το θέμα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο κούρεμα. Τώρα είναι... με πάτε στο άλλο θέμα. Όχι, θέλω να ξεκινήσω από εκεί για να πάω στο ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και όλα τα ξένα πρακτορία και τώρα που ερχόμουν στο Μέγα, λένε ότι υπάρχει ένα θέμα ότι χρειάζονται άλλα 15 δισεκατομμύρια κούρεμα. Αυτά τα 15 δισεκατομμύρια που τα οποία ψάχνουν, τα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενδεχομένως και των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε αυτά τα ομόλογα κάτω από το κόστος, δηλαδή με 70-75%. Το να ζητάει να τα πληρωθεί στο ακέραιο, δηλαδή στο 100%, είναι η κερδοσκοπία, κατά τη γνώμη μου, από μια κεντρική τράπεζα. Άρα που δεν είναι. Να μας τα δώσει πίσω στην τιμή που τα πήρε? Ακριβώς. Να τα δώσει πίσω στην τιμή που τα πήρε. Αυτό αμέσως είναι μια ανακούφιση 15 με 17 δισεκατομμύρια για τον προϋπολογισμό. Σε αιτήσια δε βάση είναι 500 με 700 εκατομμύρια. Πόσα ψάχνουμε για τις επικουρικές συντάξεις και θέλουμε ακριβώς να κοπούμε. Θέλω λοιπόν να πω, κύριε Πρετεντέρη, ότι εδώ πέρα εγώ δεν ζήτησα να συμμετέχουμε εμείς στη διαπραγμάτευση. Ζήτησα η διαπραγμάτευση αυτή με βάση τις προτάσεις όλων των κομμάτων να γίνει επί της ουσίας, δηλαδή να διαπραγματευτούμε, λοιπόν, να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Οι συγκεκριμένες λοιπόν προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι πρώτον αυτό το οποίο είπαμε για τη συμμετοχή. Δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Και στο εσωτερικό, διότι μόνο τα στοιχεία του Νοεμβρίου να δείτε πόσα χρήματα φύγανε από την Ελλάδα είναι εφιαλτικό. Έτσι μιλάμε για πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια σε ένα μήνα. Και στο εξωτερικό. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ή τουλάχιστον να συμφωνηθούν. Η πρώτη κίνηση είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να δεσμευτεί το ελληνικό κράτος ότι με τη νέα δανειακή σύμβαση θα πληρώσει τα 7,5 δισεκατομμύρια που χρωστάει το κράτος προς κάθε κατεύθυνση, ιδιώτες, επιχειρήσεις κτλ. Διότι πού το χρωστάει? Το χρωστάει στους έντιμους Έλληνες. Στο μισθωτό που περιμένει να πάρει επιστροφή φόρου, στην επιχείρηση την εξαγωγική η οποία πληρώνει το ΦΠΑ και καταστρέφεται αυτή τη στιγμή. Σωστό είναι αυτό. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα χρήματα, κυρία Μπαρκογιάννη? Από πού θα προκύψουν αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα... να γίνει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, ναι. Κύριε Τσίμα, αυτά τα χρήματα δεν προστίθενται στο έλλειμμα. Mm-hmm. Διότι έχουν ήδη εγγραφεί στα ελλείμματα όλων αυτών των καλά, ετών. Δεν ξέρουμε. Εάν όμως. Όχι, σας το λέω, κοιτάξτε, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν αυτά τα χρήματα δοθούν, θα υπάρχει ένα δημιουργικό σοκ στην αγορά και από τα 7,5 δισεκατομμύρια τα δύο θα επανέλθουν με τη μορφή φόρων, ΦΠΑ και ούτω καθεξής.
Μετά από 307 χρόνια που αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, η Σκωτία ετοιμάζεται με δημοψήφισμα να αποφασίσει για την ανεξαρτητοποίησή της. Η ημιαυτόνομη κυβέρνηση του Εδιμβούργου, με επικεφαλή στο Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να κάνει το σχετικό δημοψήφισμα το φθινόπωρο του 2014. Εκτός από το ερώτημα ναι ή όχι, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα σκέφτεται να υπάρχει και το ενδιάμεσο οικονομική αυτονομία, αλλά εντός Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Σκοτσέζοι, που σχεδόν στην πλειοψηφία τους επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν, διαφωνούν με το ενδιάμεσο ερώτημα. Ένας από τους υπέρμαχους της ανεξαρτησίας της Σκωτίας είναι ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Σον Κόνερι, παρότι έχει λάβει από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο του Σερ. Μάλιστα, διαφημίζει τις ρίζες του φορώντας επίσημες εκδηλώσεις στο παραδοσιακό κίλτ. With dignity and integrity, and that it will truly reflect the new voice of Scotland. Αν και για 307 χρόνια είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, η Σκωτία διεθνώς εμφανίζεται σαν ανεξάρτητη χώρα, συμμετέχοντας σε πολλές αθλητικές διοργανώσεις με δική της σημαία. Ενώ οι κατοικοί της, κυρίως κέλτικης καταγωγής, διατηρούν τις τοπικές διαλέκτους τους και τις παραδόσεις τους. Ειδικοί λένε πως πιθανή ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. There would be all kinds of issues involving the economy, defence, foreign affairs, the Scotland's future membership of international institutions, in particular the European Union, the currency, would Scotland keep the pound, issues of citizenship, you know, would there be joint citizenship between the two countries. Αν και δεν επιθυμεί τη διάσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρωθυπουργός Κάμερον έχει απορρίψει τις κατηγορίες των Σκοτσέζων για παρέμβαση στο δημοψήφισμα και προτείνει άμεση διεξαγωγή του. Why do we wait until 2014? Well, this is very damaging for Scotland because all the time business is asking, is Scotland going to be part of the United Kingdom? Are they going to stay together? Should I invest? Το μόνο που απομένει είναι η έγκριση του Λονδίνου στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος να είναι συνταγματική.